Σήμερα το πρωτοσέλιδο λέει κλειστά χαρτιά, μεγάλα πονταρίσματα. Ο πολιτικός Καζαμίας του 2018 έχει όριο τον Αύγουστο. Εκεί παίζονται όλα. Και στη βινιέτα έχετε έναν πολύ ωραίο τίτλο. Θα πάει μπλόφα σύννεφο. Το δε σκίτσο είναι του Πάνου Ζάχαρη στην πρώτη σελίδα. Έχει το 2018 και την ανάπτυξη πάνω σε μια χελώνα. Το 2018 ως βρέφος. Και λέει η ανάπτυξη που είναι πάνω στη χελώνα στο νέο χρόνο. Ξεκίνα εσύ και εγώ θα σε προλάβω στο δρόμο. Γιατί κλειστά χαρτιά μεγάλα πονταρίσματα? Γιατί έχουμε κλειστά χαρτιά σε όλα. Σε όλα. Οι ξένοι προς το παρόν κρατάνε κλειστά χαρτιά για το θέμα της εξόδου από το μνημόνιο. Οι δικοί μας κρατάνε κλειστά χαρτιά για το θέμα της εξόδου από το μνημόνιο. Κρατάνε κλειστά χαρτιά για το ζήτημα των Σκοπίων, το οποίο ξέρουμε ότι θα μας προκύψει μέσα στο 18. Και εν γέννη κρατάνε κλειστά χαρτιά για το τι πρόκειται να γίνει με τις εκλογές, για τα πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στο οποίο δεν υπάρχει μεγάλο θέμα, στο οποίο δεν υπάρχει δίπλα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε να δούμε πολλά, έχουν να κρυθούν πολλά. Θα γίνει σκληρή μάχη σε πολλά πεδία το 18, νομίζω ότι θα είναι αυτός πιο ενδιαφέρον το 17, το οποίο νομίζω ότι δεν μας έχει αφήσει πίσω πολλά πολύ σημαντικά, πολλά στον αριθμό, σε ποσότητα, διότι σημαντικά έχουμε. Νομίζω το 18 όμως είναι μια καθοριστική χρονιά για πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι θα κρυθεί η μοίρα πολλών και νομίζω αυτή τη φορά όχι μόνο της κυβέρνησης, στο πολιτικό επίπεδο θα κρυθεί η μοίρα και άλλων πολλών. Λέτε ότι ο πολιτικός Καζαμίας στο πρωτοσέλιδο του 18 έχει όριο τον Αύγουστο, εκεί παίζονται όλα. Φαντάζομαι ότι πριν τον Αύγουστο προοικονομείτε ότι θα έχουμε 2-3 μήνες τουλάχιστον, όπου θα γίνονται μεγάλες συζητήσεις για το πώς, έστω και ονομαστικά, θα βγούμε από το τρίτο μνημόνιο, όχι από την επιτήρηση. Σπέβδω να το πω, να μην μπερδευόμαστε. Με ποιους όρους, αυτό εννοείται, Ναι, και μάλιστα δεν αποκλείεται ακόμα και μέχρι τον Αύγουστο του 18 αυτή η κόντρα να συνεχίζεται. Ενδέχεται να μην καθαρίσουν τα πάντα μέχρι τότε. Ανάλογα με το είδος της συμφωνίας το οποίο θα προκριθεί, δεν αποκλείεται, εάν από την πλευρά των Ευρωπαίων έχουμε σκληρές θέσεις, και μια σκληρή θέση μπορεί να είναι για παράδειγμα το θέμα που ήδη έχει ανοίξει με την περίφημη πιστωτική γραμμή, διότι προφανώς ο Στουρνάρας δεν το είχε ανοίξει μόνος του, έτσι. Δεν ξύπνησε μια ωραία πρωία και είπε «Α, παιδιά, τι καλά που θα ήταν να έχουμε μια ωραία πιστωτική γραμμή». Εννοείται ότι αυτό σχετίζεται κατά βάση με το είδος και το έμβρος των δεσμεύσεων που θα θελήσουν οι δανειστές της Ελλάδας να είναι καταγεγραμμένες και βέβαιες πριν αφήσουν στην άκρη το παλαιού τύπου μνημόνιο που γνώρισαμε μέχρι τώρα. Άρα είναι ένα σημείο που ενδεχομένως να κριθεί και η μάχη με τους δανειστές για τους όρους εξόδου από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θέλει μια καθαρή έξοδο. Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό δεν μπορείς να το προοικονομήσεις με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και το τι συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, το χρέος συζητιέται ή τελικά το ευρωπαϊκό μοντέλο που λέει ας το χρέος κατά μέρος ασχέτως τι λέει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ θα πληρώνεις και βλέπουμε? Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι που να με πείθει ότι θα πάμε πολύ μακρύτερα από ένα μνημόνιο χρέους. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις έναντι ρυθμίσεων για το χρέος. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα ήταν μάλιστα και το καλύτερο σενάριο που μπορούμε να περιμένουμε ως χώρα. Δεν λέω ως κυβέρνηση, λέω ως χώρα. Διότι εάν οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι εμείς θα ήμασταν σχετικά συνεπείς καταρχάς όπως τα δημοσιονομικά μας, έτσι, με την έννοια ότι είναι γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι ένα φόβο έχουν, ένα φόβο εκφράζουν, μια ανησυχία η οποία λέει έτσι και αφήσουμε αυτούς τους τύπους free, θα γυρίσουμε στο 2000. Όχι στο 2009, στο 2000. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο θεωρώ ότι του σωθεί με κάποιο τρόπο να πάνε σε ένα τύπο μνημονίου, σε ένα τύπο επιτήρησης που είναι σχετικά δεσμευτικός. Εξού και βάζω την πιστωτική γραμμή στη συζήτηση και στο τραπέζι.
αυτό που θα μπορούσε να θεωρήσει η Ελλάδα καλό σενάριο θα ήταν η Ελλάδα να θεωρήσει, οι Ευρωπαίοι να θεωρήσουν ότι το κίνητρο των Ελλήνων να μειώσουν το χρέος τους είναι επαρκές για να γλιτώσουμε τα περαιτέρω. Λέτε επίσης στην πρώτη σελίδα ότι υπάρχουν και κάποια επιπλέον στοιχήματα, πέρα από το κεντρικό βεβαίως, που ενδέχεται να καθορίσουν το χρόνο των εκλογών και αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, ένα βασικό, πολύ βασικό, το προσφυγικό. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με το προσφυγικό. Κυρίως διότι αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη στιγμή, και αυτό είναι ίσως, μια και έκανες μια αναφορά πριν, το σημαντικότερο στοιχείο, δεν θα πω γεγονός, γιατί δεν είναι ένα γεγονός μια ημέρας, το σημαντικότερο στοιχείο, η κληρονομιά που μας αφήνει το 17, είναι το άνοιγμα ολόκληρης της τουρκικής βεντάλιας διεκδικήσεων. Σήμερα το πρωί έχουμε τουρκική εφημερίδα με βίντεο, από τα Ίμια και τα λοιπά. Παιχνιδάκια πάλι. Και η χρησιμοποίηση της αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης, όχι επειδή το είπε ο Ερντογάν στην Αθήνα, αλλά επειδή αυτό συζητιέται επί καθημερινής βάσεως, ακόμη και στο τουρκικό κοινοβούλιο. Όπου συζητούνται επίσης και γίνονται αντικείμενο πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Άρα δεν είναι μια κομφόλυγα που απλώς λέγεται επειδή ο Ερντογάν θέλει να κάνει εσωτερική χρήση και όλα αυτές τις μπουρδες πλέοντες στην Ελλάδα. Λοιπόν, γίνεται στα σοβαρά συζήτηση για την κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Γίνεται σοβαρά συζήτηση για τη συνθήκη της Λοζάνης. Τέτοια θέματα μπορεί να συμπαρασύρουν ενδεχομένως το προσφυγικό. Είναι μέσω πίεσης προς την Ελλάδα, άρα καλό είναι να μην το αγνοούμε. Δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζητήματα εκλογών μπορεί να είναι το θέμα των Σκοπίων. Ήδη, εντάξει, την έχουμε δει την επικαιρότητα, ξέρουμε πώς είναι, βλέπουμε τι λέει η κυβέρνηση, αντιπολίτευση, τι λέει ο Καμένος, τι λένε όλοι οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πέρα από την αξιολόγηση, πέρα από την τελική αξιολόγηση, πέρα από τον καθορισμό της επόμενης μέρας του μνημονίου, τρέχουν και άλλα πράγματα. Χωρίς να βάζουμε βέβαια στη μέση το τυχόν απρόοπτο που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε. Κατά τη γνώμη μου όμως υπάρχουν ζητήματα, ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά και κυρίως το προσφυγικό και το σκοπιανό, δηλαδή με μια ευρεία έννοια τα λεγόμενα εθνικά θέματα, μπορεί να αποτελέσουν στοιχεία επιτάχυνσης. Την όποια πυροδότηση με οικονομικούς όρους την προηγούμενη φορά, θυμίζω, μας την είχε τοποθετήσει από τον Οκτώβριο και μετά. Ένα ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να βάλει το γεωτρύπανο της εντός κυπριακής ΑΟΣ και να μην υπάρξει το προσδοκόμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία, η αντίδραση των χωρών πίσω από τις πολυεθνικές θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση? Ασφαλώς θα μου πεις, αλλά θέλω να πω, θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα, ή πιστεύεις ότι όλα αυτά είναι ελεγχόμενα επειδή είναι το μεγάλο κάδρο της Ανατολικής Μεσογείου? Κοίταξε, θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά θέματα, διότι η τοποθέτηση του γεωτρύπανου εκ μέρους της Τουρκίας δεν θα είναι μόνο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, αλλά και εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Αυτό το ξεχνάμε συνήθως στις αναφορές μας. Το οικόπεδο 6, το περίφημο, και η Πέριξ περιοχή δεν αφορούν μόνο την Κυπριακή ΑΟΣ. Όχι, σε σχέση με το Καστολόριζο αφορούν και την Ελλάδα, είναι προφανές. Σωστό. Ακριβώς. Σωστό. Βέβαια, εμείς έχουμε ένα σχετικά κακό παρελθόν. Να θυμίσουμε ότι το 1996, στην κρίση των ημείων, καταλήξαμε στο, όπως λέει πολύ ωραία σήμερα στο ποντίκι ο Δημήτρης Μιλάκας, καταλήξαμε στο να βγάλουμε στην άκρη αυτή την κρίση, να αποφύγουμε την οποιαδήποτε κλιμάκωση με κάθε τρόπο, να αγοράσουμε χρόνο και στη διάρκεια του χρόνου που αγοράσαμε να συζητάμε διαρκώς και μέχρι σήμερα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω, δεν θέλω να προοικονομήσω το παραμικρό. Εκείνη και Δεκέμβριος, όπως ο Δεκέμβριος του 1995. Πρόσεχε τι λες. Θέλω απλώς να πω ότι είναι παράγοντας που μπορεί να μας ανατρέψει όποια εικόνα μπορεί να είχαμε μέχρι σήμερα για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Ωραία, περισσότερα βέβαια γι' αυτό στο ποντίκι. Γιατί λέτε θα πάει μπλόφα σύννεφο? Θα πάει μπλόφα σύννεφο υπό την έννοια ότι όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση,
στηρίζεται κατεξοχήν στην μπλόφα, δεν είναι εκεί, δεν έχουμε μόνο απαιτήσεις και ανοιχτά χαρτιά. Έχουμε κατά βάση μπλόφες. Ας μην ξεχνάμε ότι όλη η διάρκεια των μνημονίων μοιάζει με μία μπλόφα. Ιδιαίτερα στο πώς τουλάχιστον πολιτεύεται η Ελλάδα. Και μάλιστα ανεξάρτητος κυβερνήσεων. Σωστό. Επίσης, αναφέρεστε σε δύο κόμματα, την κεντροαριστερά και τους ανεξάρτητους Έλληνες, που είναι σε διαρκή σύγκρουση με φόντο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι με φόντο το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση θα συνεχιστεί. Τώρα βλέπουμε την κλιμάκωση, έτσι, διότι αυτή η σύγκρουση προϋπάρχει. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τους ΑΝΕΛ ως συγκυβερνήτες, αυτή η σύγκρουση υπάρχει. Και θα συνεχίσει να υπάρχει κυρίως διότι, όπως λέει πολύ σωστά και ο συντάκτης μας, βολεύει και τους δύο. Από τη μία πλευρά βολεύει τους ΑΝΕΛ, διότι με αυτή τη σύγκρουση δεσμεύουν στην υπεράσπισή τους το ΣΥΡΙΖΑ. Υπ' αυτήν την έννοια μακροημερεύουν και δεν αποκλείεται να διεκδικήσουν στα σοβαρά και την διάσωσή τους στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ έχει κάθε λόγο να τονίζει το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνά υποτίθεται με ακροδεξιούς, όπως χαρακτηρίζουν. Άρα εμείς έχουμε κάθε λόγο να μην θέλουμε και πολλές καλημέρες με αυτούς τους τύπους, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν εκλογές. Αλλά σε ό,τι αφορά το εκλογικό όφελος, και οι δύο βολεύονται με αυτή τη ρητορική. Άρα θα το δούμε αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και να κλιμακώνεται ενδεχομένως. Αντιστοίχως, είναι στα πλαίσια βεβαίως ενός φίλου που είναι και το τελευταίο για 17, και η ανάλυση για τη Νέα Δημοκρατία με μια δυσφορία, λέτε, στο 40% στελεχών της. Θεωρείς ότι η υπόθεση των Σκοπίων αναδεικνύει και τις διαφορετικές γραμμές στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Γιατί εντάξει, στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι προφανές ότι έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν πας δες στο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις 102 διαφορετικές προσεγγίσεις. Και στη Νέα Δημοκρατία βλέπετε να υπάρχει μουρμούρα? Ναι, ναι, αυτό είναι σαφές. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι για τη μουρμούρα στη Νέα Δημοκρατία και τις διαφορετικές αντιλήψεις κτλ. Συζητούσαμε ακόμα και την εποχή που αυτό καταρχάς δεν ήταν θέμα συζήτησης γενικότερα, και επίσης την εποχή που οι δημοσκοπήσεις ήταν 15. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς όσο αυτή η ιδιότυπη προεκλογική περίοδος, στην οποία η Νέα Δημοκρατία κατέχησε προεκλογική σε μεγάλο βαθμό, όσο συνεχίζεται χωρίς να έρχονται εκλογές, φαίνεται να γυρίζει ως μπούμεραγκ προς τα μέσα. Διότι όταν σπαταλάς το χρόνο σου ή μετατρέπεις το χρόνο σου, τον πολιτικό σου χρόνο, σε χρόνο αναμονής εκλογών, είναι πολύ λογικό ότι κουράζεσαι. Όταν έρχεσαι με μια έντονη, πάρα πολύ έντονη ρητορία περί φατριών, τις οποίες θα συντρίψουμε κλπ. Και βλέπουμε τις φατρίες να δυναμώνουν, με την έννοια ότι καταρχάς επιβιώνουν, έτσι, παραμένουν απείραχτες. Και φτάνουμε τώρα, έτσι, να σου το πω έτσι ως παραπολιτικό κουτσομπολιό, φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι, παιδιά, ναι, έτσι όπως πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία με τις φατρίες, σε λίγο λέει θα κάνω και εγώ τη δική μου. Ένας τύπος ο οποίος δεν έχει τίποτα απολύτως και δεν πρόκειται να κάνει, έτσι. Απλώς σχολιάζει λέγοντας ότι... Στην Ελλάδα όλα τα κόμματα είναι... Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι η εσωτερική κατάσταση των κομμάτων ούτως ή άλλως είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς ρευστότητα. Βλέπουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι έχει σοκοματική αντιπολίτευση. Βλέπουμε τι γίνεται με τις διαφορετικές γραμμές εντός του κινήματος αλλαγής. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Σωστά. Φεύγει το 17, έρχεται το 18. Φαντάζομαι ότι το ποντίκι το 18 θα το προϋπαντήσει με ένα εξόχως εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο. Θέλω όμως, πριν σε αποχαιρετήσω, να σταθώ σε ένα θέμα. Μου αρέσουν αυτά τα θέματα και το ποντίκι τα πιάνει πάντα. Επιστήμη. Έρχεται, κρατηθείτε τώρα, η αναπαραγωγή των μηχανών. Έρχονται οι μηχανές που όχι μόνο εκπαιδεύουν τους εαυτούς τους, αλλά κυρίως αναπαράγουν τους εαυτούς τους, και μάλιστα τους αναπαράγουν πιο εξελιγμένους. Εδώ, κοίταξε, έχουμε ήδη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι, σωστά. Έχουμε την προοπτική της κατάργησης, περίπου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενός δισεκατομμυρίου παραδοσιακών θέσεων εργασίας. Ερώτημα. Τι θα αντικαταστήσει αυτές τις θέσεις? Επίσης, τι γίνεται με το κομμάτι εκείνο του πλανήτη, στο οποίο ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις
υιοθετούν την, πώς το λένε, βάζουν στην παραγωγική διαδικασία την τεχνητή νοημοσύνη, ο πληθυσμός τους είναι τεχνολογικά απέδευτος. Ανοίγει τόσα τρομακτικά πράγματα αυτή η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ένα είναι το εργασιακό. Ένα δεύτερο είναι ο έλεγχος επί των μηχανών οι οποίες αναπαράγουν τους εαυτούς τους. Όταν μια νοημοσύνη αναπαράγει και βελτιώνει τον εαυτό της, εσύ που την κατασκεύασες μπορεί να την παρακολουθήσεις. Α, Σταύρο, με συγχωρείς. Άμα είσαι άντρας παθός από κρέβατο μουρμουρά, θα αναλάβεις ψυχολόγος στις μηχανές που αναπαράγονται και μια χαρά τα οικονομάς από τα μηχανήματα. Θα τους καθίζεις ένα κρεβάτι ψυχαναλυτικό και τους κάνεις ψυχανάλυση. Για φαντάσου, να φτάσουμε εκεί. Το ανθρώπινο είδος να ψυχαναλύει τις μηχανές. Αυτό είναι. Οι άντρες θα έχουν δουλειά εκεί, είναι προφανές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι όπως το θέτεις, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Λοιπόν, Σταύρο μου, ποια είναι η προσδοκία και η δική σου ως διευθυντής συντάξης στο Ποντίκι, και έχεις δει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα πάβει να είναι άνθρωπος. Έρχεται το 18 και θέλω να κλείσουμε έτσι. Κοίταξε, τα δύο πράγματα στα οποία θα μπορούσε κανείς να εναποθέσει κάποιες στοιχειώδεις ελπίδες θα ήταν πρώτον να υπάρξει από αυτό που σήμερα ονομάζουμε μνημόνιο μία έξοδος τέτοια η οποία θα αφήνει στοιχειώδη περιθώρια να μπορέσουμε να ξανασχεδιάσουμε με κάποιο τρόπο αυτή την ομάδα την οικονομία. Βέβαια, προϋποτίθεται η ικανότητα των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων να κάνουν κάτι τέτοιο. Έτσι, και αυτό αποδεικνύεται δυστυχώς μόνο στην πράξη. Εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι αυτή τη στιγμή βλέπω από κάποια πλευρά τόσο, πώς το πω, τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία, τόσο τέτοια ικανότητα ώστε να αισθάνομαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Παρά τα αυτά, η δυνατότητα να πας και σε μερικά πραγματάκια πέρα από το να κόβεις μισθούς, συντάξεις και να μειώνεις εισοδήματα και όλο αυτό το πράγμα και να κλείνουν επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να είναι μια ελπίδα. Το δεύτερο είναι να καταφέρουμε επιτέλους να αντιμετωπίσουμε με έναν σχετικά λογικό τρόπο και στοιχειοδός αποτελεσματικό αυτόν τον παράξενο, τον επικίνδυνο γίγαντα που έχουμε δίπλα μας, ο οποίος λέγεται Τουρκία, ο οποίος από τη μία πλευρά πράγματι δείχνει μπλεγμένο σε ένα σκασμό αντιφάσεις, προβλήματα κλπ. Ταυτοχρόνως όμως δυστυχώς αποδεικνύεται όλο και πιο αποφασισμένος να μας σύρει στα διέξοδά του. Εάν γλιτώσουμε από αυτήν την παγίδα, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι okay, το 18 θα έχει κυλήσει σχετικά ομαλά και αν μη τι άλλο θετικά. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και σε εσένα και σε όλη την ομάδα σύνταξη στο Ποντίκι για τη νέα χρονιά που έρχεται, Σταύρο. Καλές οι προσδοκίες, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό που βλέπω στην κρατική τηλεόραση τώρα, την πατρίδα στην Καλαμάτα, βούρια Καλαμάτα, να μπει το 18 καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σταύρο. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή σου χρονιά.